Εντάξει, έλεγα. Μιλάω, έλεγα, έλεγα. Thank you.
semana. Κρύφτηκε! Μία εκδήλωση τιμής του αθάνατου προγόνου μας, κυρίες και κύριοι, επί μνημόν συνειδέηση. Δώσ' ο Θεός ημών πάντοτε και αη Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγάλων δικαίων και τελειωμένων, ας υπάρχουν δούλων σου σώτερα να πασών. Φυλάσσον να φτάσει στη μακαρία ζωή, την παρασύμφυλα άνθρωπε. Τη σπίδα τα παρθήν σου κύριε, όπου πάντες οι άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα στιγμά στον δούλον σου, ότι μόνο συμπάντησα θάλασσο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεούλον σου σώτερα να πάψω. Λίπτε Άγιε Κέρκουσα, μες το Θεόνο να μην, η μόνη Αγίτε Αγρέντος Παρθένος, Θεόν Αφράντος δίψασαν, έβεβε υπέρ του σωθήνε, βασικάς τον δούλον σου, τον τελέγησον. Του δόμου θα είπε Μαθαρίας μνήμης και είναι αναπάψεως, Τον τη ειρήση μου να βγώσει και υπερπίπτωση της πατρίδος ημών, εκπληρώσαμε τις αμέρες και λεπτές των σώτων και το δόνος του Θεού Μάρκου και το συναυτό, τροϊκό πεζόν των αδερφών ημών, υπέρ σκορδίου. Έμπτε η δίκη να πάμε τον τελέσ του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άρθρους των αυτών αμαρτιών, παραθυστώ το θανάτο βασιλεία και Θεό ημών του σώματα. Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστού, ο σας και δείξας ημίν. Ο αίτης εσύ έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Επάρξον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν ή να το έπρεπε ημών διαφυλάτων από νίκης, εις νίκην οδηγής και από δόξης εις δόξαν ανάγκης. Πεσόντων εν τη πορεία των εμπεκτών σου κατατάξεις. Τούτων γάρτα πνεύματα, ως νεύος ημίν όδε περίπτυνται, το μαρτύνον συγκροτήτωσαν. Και ως παρανθρώπης τίνει η γεγόνασιν, ούτω παρασύν το Θεό Άγιε, στους πόδους σου αυτής, ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέκων. Τιμήν δε, εις το εκείνον θανάτου ελευθέρης την ζώση,
παράσχω Θεός αείμνημον εύην εις υπερόχου αυτών θυσίας. Επιτυχημένος δούλου σου μάλλον και το συνατό ηρωικός πεσόντων αδελφών ημών, Χριστέον Θεός ημών και συγκλώδησαν να πέμπουμεν στον Άγχος Πατρί και την Παναγία και αγαθό. Σε επίσημον δόξα σοι. Όχι Πατρί και έτοιμεν και γυμπιαλή, και επιπτώνω θέλω να μην κυριλέζει, κυριλέζει, κυριλέζει. Και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός. Ο Σύ Πατρός ημών Ευγενήν του Ετωλού, των Αγίων Δόξων Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και Τραϊμέρη. Την ψυχήν του εξημών μεταστάντες δούλου σου Μάρκου και κοσίν αυτό αθλησάντων, εν στινές δικαίων τάξε, εν κόλπις Αβράμα να πάψε, με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λέησε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, Thank you.
Έλα, καπετάνιο Σπύρος! Έλα, ρίξε, Γεωργία! Για εσένα, ρίξε τον Σπύρο και τον Μάρκο! Έλα! Στεφάνη θα καταθέσει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, κύριος Βασίλης Γεωργατάς. Αθάνατος! Έλα πατρίδα! Έλα καπετάνιο! Έλα καπετάνιε! Ρίξε μπέι! Ρίξε μπέι στα πισίλια! Ρίξε μπέι! Έλα! Έχω όλα τα όπλα και τα ρούχα εδώ από πίσω. Εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού, σε μια εποχή, όπως είπε ένας Ευρυτάνας που είναι εδώ προχτές παγκόσμιο πολιτοποιήσεως, σε μια εποχή απαξιώσεως ιδεών, θεσμών, προσώπων, αξιών, σχέσεων ανθρώπων, σε μια εποχή ισοπεδώσεως των πάντων, τέτοιες προσπάθειες είναι αξιέτερες. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς τους εμπνευστές και τους διοργανωτές αυτής της προσπάθειας και ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους ήρθαν από άλλα μέρη να προσφέρουν και να καταθέσουν από αγάπη αυτό που μπορούν να καταθέσουν στη δική μας προσπάθεια, ούτως ώστε έστω και ελάχιστα να συμβάλλουν στη δική μας αφύπνιση για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κοιτάξουμε μπροστά για ένα καλύτερο αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καραπίνα, όμως... Η πολλή Ελλάδα κολυμπάει μες στα πάνια της. Δεν είναι κακό βέβαια, γιατί όλοι χρειάζονται ξεκούραση. Δεν είναι κατακριτέο να κολυμπάει. Αλλά αυτό που συνέβη το τελευταίο πενθήμερο στη Βουλή, νύχτα και μέρα να συζητάμε, συνεχείς τροπολογίες, συνεχεί άρθρα, να μην γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι βουλευτές που τα εισάγουν τις κυβερνώσεις τους πλειοψηφίας, ας πούμε, στη Βουλή, στη Βουλή πλειοψηφίας, στο λαό, όχι βέβαια. Αυτή η τρεμούρα που τα περάσουμε όλα, ρώτησα, πλησίασε έναν υπουργό, και του λέω, τι μας έπιασε, γίνεται τίποτα της Παναγίας, θα επιτεθούν Τούρκοι και πρέπει να τα περάσουμε όλα άρον-άρον. Μου λέει, τι να σας πω, κύριε Πρόεδρε, και εγώ λέει ένας, είμαι 153, δεν μπορώ να τα πάρω όλα πάνω μου.
Εγώ απλά δεν θέλω να ρίξω την κυβέρνηση. Και εγώ με πολλά από αυτά διαφωνώ, αλλά δεν θέλω να ρίξω την κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό λοιπόν έγινε ένα πράγμα το οποίο στη Βουλή δεν έχει ξαναγίνει. Νύχτα μέρα να συζητάμε σαν να μας κυνηγούν όχι οι Τούρκοι, όλη η ανθρωπότητα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ξαναδώσουμε στην Ελλάδα την περηφάνεια της και την ελευθερία της. Αλλά να τη δώσουμε μέσα στην Ευρώπη, όχι σαν δραπέτες. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι περηφάνεια να πάμε στην Δραχμή, να δραπετεύσουμε, να γίνουμε Βολιβία, Βενεζουέλα, υπάρχουν και τέτοιοι. Ο σκοπός είναι να νικήσουμε στην πρόκληση της Ευρώπης να είμαστε παρόντες, να παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης με δημοκρατία και σοβαρότητα. Αυτό είναι η νίκη. Το να δραπετεύσουμε είναι εύκολο. Και θα ήταν και τραγικό λάθος να δραπετεύσουμε τώρα μετά 7 ετών θυσίες. Θα ήταν έγκλημα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει σωστές συζητήσεις εδώ, γιατί είστε άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αν έχετε καταλάβει γιατί πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, γιατί να μείνουμε Ευρωπαίοι και όχι να γίνουμε τριτοκοσμικοί. Εγώ ωστόσο μόνο που είδα τις όψεις των προσωποποιούντων, τον Παπαφλέσσα, τον Κολοκοτρώνη, και ενώ στέκομαι κάτω από το μνημείο, 3 μέτρα κάτω από το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, υποβάλλω τα σέβη μου και σας λέω ότι σαν αρχηγός ένας κεντρών θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει η περηφάνεια που έχει χαθεί στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσουμε μαζί με την εξαιρετική σας σύζυγο. Κυρίες και κύριοι, ας συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι όλοι οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο και ένα θερμό χειροκρότημα στους διοργανωτές, στους ερμηνευτές, στους συμμετέχοντες, κυρίως τους 22 συλλόγους που καλωσορίσουμε από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε 2-3 χρόνια τα μποτσάρια καταφέραν να γίνουν θεσμός. Πώς έγινε αυτό τόσο γρήγορα, τόσο ξαφνικά? Έγινε μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να θυμηθούμε τις ρίζες μας? Έγινε μόνο και μόνο επειδή η μνήμη, η ζωντανή μνήμη πρέπει να κρατηθεί ανάμεσά μας, επειδή θέλουμε την παράδοσή μας κοντά μας? Ναι, και γι' αυτό. Αν ίσως και για κάτι παραπάνω. Διότι τα μποτσάρια είναι πραγματικά μια κυβωτός μνήμης και ελπίδας. Μια κυβωτός μνήμης, γιατί θυμόμαστε τους αγώνες των λίγων ενάντια στους πολλούς. Τους αγώνες των από κάτω ενάντια στους από πάνω. Στους αγώνες των προγόνων μας που σταθήκανε όρθιοι, δεν φοβηθήκανε, δεν υποψυχήσανε, ξέρανε ότι πηγαίνανε ενάντια στο ρεύμα, ξέρανε ότι πηγαίνανε ενάντια στα σημεία των καιρών, αλλά τολμήσανε και οφείλουμε σε αυτούς την ελευθερία μας, την ίδια μας την ύπαρξη. Είναι όμως και κυβωτός ελπίδας. Κυβωτός ελπίδας γιατί κάτι διδάσκει ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Κάτι διδάσκει κυρίως η ζωή του Μάρκου Μπότσαρη. Ότι όταν έχουμε κάτι το οποίο μας εμπνέει, όταν έχουμε κάτι το οποίο μας κινητοποιεί, όταν έχουμε κάτι το οποίο μας ενεργοποιεί, τότε όλοι εμείς μπορούμε το κάτι παραπάνω, το κάτι περισσότερο. Και αυτό νομίζω είναι το στοίχημα σήμερα. Γιατί σε 4 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το 2021. Και το ερώτημα βεβαίως είναι πού θα μας βρει το 2021. Θα μας βρει σκυφτούς, θα μας βρει φοβισμένους ή θα μας βρει όρθιους και γενναίους? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο όλοι πρέπει να απαντήσουμε, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Δεν υπάρχει χώρος για πολιτική, δεν υπάρχει χώρος για ιδεολογία. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει, οφείλουμε το 2021 να πετύχουμε ένα ελάχιστο εθνικής συνεννόησης, εθνικής συνένεσης και κυρίως εθνικής ενότητας. Αν το πετύχουμε αυτό, το μέλλον είναι δικό μας και το παρελθόν θα μας οδηγεί, κάνοντάς μας πάντα υπερήφανους. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και νομίζω υπομονούμε και για την αυριανή μέρα. Να είστε καλά.
Μεσάνυχτα, μες στη φρουρούμενη σκηνή του, και ο Τούρκος ονειρεύονταν την ώρα που η Ελλάδα, με λυγισμένα σε ηκεσία γόνατα, θα τρέμει μπροστά στη δύναμή του. Στα όνειρα, με πόλεμο και με πολιτική, μάζευε τα τρόπαια, κατακτητής. Στα όνειρα, άκουγε το τραγούδι του θριάμβου, φόραγε το δαχτυλίδι, σφραγίδα του μονάρχη, και πάταγε το θρόνο του μονάρχη ως βασιλιάς. Έτσι άγριες οι σκέψεις του, φτερούγιζαν χαρούμενες σαν πουλί στον κήπο της Εδέν. Μεσάνυχτα, μέσα στου δάσου στις σκιές, κι ο Μπότσαρης παρέτασε τους σουλιώτες του, αφοσιωμένους, χαλίβδινους, σαν τις δοκιμασμένες τους λεπίδες, ήρωες στην ψυχή και στο σώμα. Εκεί είχαν σταθεί των Περσών οι χιλιάδες. Εκεί η ευτυχής γη είχε πιει το αίμα τους, στις πλατεές μιαν αρχαίαν ημέρα. Και τώρα εκεί έπνεε ο ίδιος στοιχειωμένος αέρας. Η γη των προγόνων, εκείνων που νίκησαν εκεί, με το χέρι έτοιμο να χτυπήσει και την ψυχή να τολμήσει. Τόσο γρήγορα, τόσο μακριά, όπως εκείνη. Μια ώρα πέρασε και ο Τούρκος ξύπνησε. Το φωτεινό όνειρο ήταν δικό του επιτέλους. Ξύπνησε για να ακούσει τον φρουρό του την κραυγή. Στα όπλα έρχονται οι Έλληνες, οι Έλληνες. Ξύπνησε για να πεθάνει μέσα στις φλόγες και τον καπνό, μέσα στις φωνές, τα βοντιτά και τα χτυπήματα. Με τις θανατηφόρες βολές να πέφτουν πυκνές και γρήγορες, σαν αστραπές από το σύννεφο στο βουνό. Και άκουσε, με φωνή σαν τρομπέτα δυνατή, τον Μπότσαρη να ενθαρρύνει το στρατό του. Χτυπάτε, μέχρι να σβήσει και ο τελευταίος οπλισμένος εχθρός. Χτυπάτε, υπερβομών και εστιών. Χτυπάτε για τους φορταριασμένους τάφους των προγόνων σας. Χτυπάτε για το Θεό σας, χτυπάτε για την πατρίδα σας. Και πάλεψαν σαν γενναίοι άντρες οραμπολίν και καλήν. Σόριασαν σε εκείνο το χώμα σφαγιασμένους μουσουλμάνους. Νίκησαν, αλλά ο Μπότσαρης έπεσε. Με αυτό το ποιητικό αριστούργημα περιγράφηκε η μάχη του Κεφαλοβρύσου. Αυτό τον ήρωα τιμούμε σήμερα. Το λεοντόκαρδο και ακατάβλητο πλαρχηγό μας, τον Μάρκο Μπότσαρη, που έπεσε εδώ, λίγα μόλις μέτρα μακριά, το ηλωικό Κεφαλόβρυσο, και προσπαθούμε να τρανώσουμε όπου γης και λιμισμού το μήνυμα για ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου, αφιερωμένη στον ήρωά μας, το δικό μας Μάρκο, σε μια εκδήλωση ιστορικής μνήμης και αφύπνισης, μια εκδήλωση τιμής του αθανάτου προγόνου μας. Του ήρωα που έπεσε για να ανθίσει το ρόδο της ελευθερίας. Του ήρωα που έπεσε για να τιμηθεί στους αιώνας των αιώνων. Και ενέπνευσε τις πρώτες στιγμές της εθνικής παλιγενεσίας. Σφράγισε με τον πρώιμο χαμό του τη μοίρα του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Και αυτό γιατί τον θαύμαζαν όλοι, εντός και εκτός ελλαδικών τυχών. Και αυτό γιατί όλοι ήθελαν ηρωικό χαμό σαν το δικό του. Κάπως έτσι, ο φιλελληνισμός απέκτησε τις απόλυτες διαστάσεις τους. Οι ξένοι υποστήριξαν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον αγώνα και παρέμειναν μέχρι τέλους, πιστοί στην επιταγή της συνείδησής τους. Άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις της εποχής, ρομαντικοί, ιδεαλιστές, λάτρες του λαού και του πολιτισμού μας, ανήσυχα πνεύματα και φιλελεύθερες προσωπικότητες, εναπόθεσαν στα χέρια της επαναστατημένης Ελλάδας τη φλογερή ψυχή τους. Διεμήνησαν με την παρουσία και τον αγώνα τους προς τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, ότι ο αγώνας των Ελλήνων για αυτοκυριαρχία δεν ήταν μάταιος, δεν ήταν απλός, δεν ήταν αποσπασματικός. Είχε χαρακτήρα διαπραγμάτευτο, είχε μία και μόνη οδό, αυτή προς την ελευθερία. Η φήμη του διέλυσε ολόκληρη την Ευρώπη και τόνωσε το φιλελληνικό κίνημα. 14 θεατρικά έργα γράφτηκαν προς τιμήν του στη Γαλλία. Το 1911, σταθμός του γαλλικού μετρό έλαβε το όνομά του. Το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού απέτησε το μνημείο των Γάλλων Φιλελλήνων να τοποθετηθεί δίπλα από τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στο κήπο των ηρώων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογίου. Ο Ουγκό, ο Κέτε, ο Μίλλερ τον αποθέωσαν. Και ερχόμαστε στο τρομερό σήμερα που οι αξίες και τα ιδανικά μοιάζουν να υποχωρούν προς στιγμή από το προσκήνιο της ζωής των ανθρώπων.
ένα προσκήνιο που σαρώνεται πλέον από τον αγώνα για επιβίωση. Βάλετε η πίστη μας, βάλετε ο Θεός μας από αντιλήψεις ξένες προς το λαό μας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει χώρος στην ελπίδα, την προσδοκία και την Ανάσταση. Και τώρα όσο ποτέ έχουμε την ανάγκη να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας, να φανούμε πιστοί στην ιστορική υποχρέωση, να παραδώσουμε τη βαριά κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Αυτή την κληρονομιά, την ποτισμένη με αίμα. Όσο οι ψυχές μας παραμένουν αυθεντικές, όσο γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, μπορούμε να κρατάμε το δέντρο της ελπίδας ζωντανό. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν το ιστορικό μας όραμα να γίνει πράξη. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον κύριο Πακογιάννη, που ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας, αλλά και κυριότερα, που διατηρεί πάντα ανοιχτή την πόρτα του σε κάθε αίτημά μας. Την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου και το Σεβασμιότατο κύριο Γεώργιο για την αμέριστη πνευματική αλλά και οικονομική υποστήριξή του. Σας ευχαριστούμε που από τις πρώτες μέρες της διακονίας σας στη Μητρόπολη μας ενθαρρύνατε την προσπάθειά μας. Με ευγένεια και σεμνότητα, ποτισμένος από το πνεύμα της Εκκλησίας, πνεύμα πιστότητας και ενότητας. Με αυτό το φρόνημα συνδαυλίζεται και πυροδοτείται τον ενθουσιασμό μας να συνεχίσουμε αυτή την εκδήλωση μνήμης. Και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που ως ποιμενάρχης μας στη μικρή αυτή επαρχία ελκύεστε από το πλούτο της ιστορίας και της παράδοσής μας, αλλά και αγωνίζεστε να συνθέσετε τη λειτουργική με την κοινωνική διακονία της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές της εκδήλωσης που είναι οι αφανείς ήρωες αυτής της προσπάθειας. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου και την πρόεδρό του, κυρία Μαρία Χατζοπούλου, για την αμέριστη βοήθειά της. Όλα τα πολιτιστικά σωματεία της περιοχής μας, αλλά και τα φιλοξενούμενα πολιτιστικά σωματεία που ήρθαν από πολλά μέρη της Ελλάδας για να τιμήσουν αυτόν τον ήρωα που ανήκει σε όλους μας. Τη Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου και τις φιλοξενούμενες φιλαρμονικές. Τους φίλους της ιστορίας και της παράδοσης που ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να παρευρεθούν στη γιορτή μνήμης. Την πρόεδρο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής στο Βελούχι, κυρία Ελευθερία Νικοπούλου, η οποία μας επέτρεψε να παρευρεθούμε στο συνέδριο της Ένωσης που διενεργήθηκε φέτος στο Winston Salem της Βόρειας Καρολίνας, όπου πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία του σωματείου μας. Και τέλος, τον Παναγιώτη Κακούρα, Ευρυτάνα Ομογενή της Αμερικής και φίλο του σωματείου μας για τη μεγάλη οικονομική υποστήριξή του στη διενέργεια των φετινών εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Απονομή τιμητικών πλακετών για την οικονομική συνδρομή και την αμέριστη συμπαράστασή τους. Καλό λοιπόν το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νικόλαο Σουλιώτη να παραδώσει τιμητική πλακέτα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κύριο Γεώργιο. Καλούμε τη Γραμματέα του Πολιτιστικού Σουλιαού Γοηνορίας Βρυτάνων Αγίων ο Μάρκος Μπότσαρης, κυρία Χρυσούλα Σουλιώτη, να παραδώσει τη τιμητική πλακέτα στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλούμε τον Πρόεδρο του Σωματείου Μάρκος Μπότσαρης, πατήρ Γεώργιο Χρυσοχογιώργο, να παραδώσει τιμητική πλακέτα στον κύριο Παναγιώτη Κακούρα, ο οποίος κάλυψε το κόστος της ενοικίασης όλων των στολών της αναπαράστασης, καθώς και το κόστος της γραφής της στολής του Μάρκου Μπότσαρη, την οποία και θα δωρήσει στο σωματείο μας.
Thank you.
Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, Άγιος είναι το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και η θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε σου φελέτης ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Και του δούλου σου Μάρκου και του συναυτού πεσών των αδελφών ημών. Χριστέ ο Θεός και πες κορθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών δε και ακουσιών. Ισχύος μεν είναι το έθνος ημών δια Πιλάτων από νίκης εις νίκην, οδηγής και αποδόξης εις δόξαν ανάγκης. Φιλανθρωπίας δε είναι τας ψυχάς των υπέ της πίστεως και πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατά τάξης. Τούτων γάτα πνεύματα ως νέφος ημίν, όδε περίκυνται και των οστέων αυτών η τύμβη τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουση, τα δε αυτών δήμια αίματα της ελευθερίας ημών το δέντρον αδρεύουσιν. Ως περ εν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσας, ούτε και του ουρανό στατιάν Αγίων Μαρτίνων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόνασι, ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν, τον γάρο γόνα των καλών ηγονίσαντο και των δρόμων οι γενναίοι αθλητοί νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανων. Ημίν δε της το εκείνον θανάτο ελευθέρης νη ζώση παράσκω Θεός, αΐν μνημονεύει της υπερόκου αυτών θυσίας και αναθεωρούντα την έκβαση αυτών της αναστροφής, μιμήστε αυτών την Ανδρίαν. Επίβλεσον Κύριε από ουρανού και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και της άρχους ημών της ευλογίας σου κατάρπευσον πριν δόξου στρατού της πατρίδος ημών, πρόσθετε τους γενναίους αυτού η γείτορας ενίσχυε και πάντα σημάς για τους υπερμάχους στρατηγού εις συνήκην οδήγη. Σίγαρι ο Θεός σου σωτηριών ημών και στην δόξα να πέμουν στον άξο πατή και το Παναγίο και αγαθό, το οποίο σου πνεύμα την ίγκυα αγή και σε αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η ανάσα ζωή και η ανάπτυξη μεν δούλων σου Μάρκου και των εν αυτό πεσόντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμουν στον άξο πατή και το Παναγίο και αγαθό, το οποίο σου πνεύμα την ίγκυα αγή και σε αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι, θέλω να διατρανώσω αυτή την ώρα από αυτό το μικρό ναίδριο που είναι προς τιμήν του και του Αγίου Μάρκου, που είναι συνώνυμος του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι και της μεταμορφώσεως Σωτήρος, που μεταμορφώθηκε η χώρα μας μετά την Ελληνική Επανάσταση. Όλα είναι συμβολικά, έχουν συμβολικό χαρακτήρα, κύριε Περιφερειάρχα, αλλά και ήθελα να σας πω ότι αυτή η εκδήλωση έγινε περιφερειακής φυσιογνωμίας εκδήλωση, η οποία είναι μια κορυφαία εκδήλωση στη Στερεά Ελλάδα. Και το αναγνωρίζετε, δεν φαντάζομαι, και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα ήταν προσκυνητές αυτού του τόπου και τίποτα παραπάνω. Σε όλους που συμβάλλουν εδώ πέρα σε αυτή την εκδήλωση, τους συγχαίρουμε, εύχομαι ο Άγιος Μάρκος να είναι σύμβουλός τους και προστάτης τους, αλλά και να ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμα του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη για να γίνουμε καλύτεροι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή επιτυχία σε όλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
φύγαμε. Το ίδιο φύγαμε. Thank you.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, πριν 194 ολόκληρα χρόνια, σε τούτα εδώ τα κόμματα έλαβε χώρα μία από τις ιστορικότερες μάχες της Εθνικής Επανάστασης. Εδώ, στο Κεφαλόμισο, τον Αύγουστο του 1823, 350 στρατιώτες μαζί και 20 πατριώτες μας Ερυθράνες, με αρχηγό τον Μάρκο Μπότσαρη, αντιμετώπισαν 12.000 του Καρβαλούς, ανακάμποντας την επίθεσή τους προς το Μεσολόγιο. «Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους», έλεγε ο Μαντριγιάννης. Η μάχη του Κεφαλοβρίσου αποτελεί τρανή επιβεβαίωση των λόγων του μεγάλου στρατηγού. Γιατί και εκείνη τη νύχτα ήταν λίγοι, αλλά ήταν όλοι εδώ ενωμένοι. Απλοί, ανώνυμοι πολεμιστές, υπό την αρχηγία μιας εκ των πιο αγνών και ηρωικών μορφών της Εθνικής Επανάστασης, του στρατηγού Μπότσαρη. Με αυταπάτηση συνέβαλαν τα μέγιστα μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδας. Ξημερώματα 8ης προς 9η Αυγούστου. Έλληνες με γενναιότητα αντιστρόφως ανάλογη της αριθμητικής τους δύναμης έκαναν το αδύνατο δυνατό, επιδιδόμενοι σε μία νικηφόρα μάχη, η οποία στιγματίστηκε από το θάνατο του αρχηγού τους Μάρκου Μπότσαρη. Και αυτός ο τόπος έγινε σημείο αναφοράς για την επανάσταση στη Ρουμένη, δίνοντας όθηση στη συνέχεια ενός σκληρού αλλά τιμημένου αγώνα προς την ελευθερία. Κι έτσι λοιπόν, γαλουχημένοι με τα υψηλά πατριωτικά ιδανικά της ελευθεριάς και της εθνικής ανεξαρτησίας, με τον Θεό στη ψυχή τους και την πατρίδα στη καρδιά τους, οι πρόγονοί μας έγραψαν απλή ιστορία. Μάχες σαν και αυτή του Κεφαλοβρίσου καταδεικνύουν το θαύμα της πίστης, της βαθιάς πίστης σε αναλύωτα από τον χρόνο ιδανικά, που υπήρξε και το μοναδικό κίνητρο για την απαρχή ενός άνισου αγώνα. Υπήρξε όμως και η μοναδική κινητήριος δύναμη για τη θετική έκφραση αυτού, μετατρέποντας τον διακαή πόθο του γένους των Ελλήνων σε άσβεστο πάθος. Στο άσβεστο εκείνο πάθος που οδήγησε σε μια ελεύθερη πατρίδα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί τον ελάχιστο χώρο τιμής σε αυτούς που ενώθηκαν χωρίς τις θερμοκουλίες και ατομικά συμφέροντα και έγιναν φωτισμένοι αγωνιστές και συνειδητοί δημιουργοί μιας λαμπρής και ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Είναι η δική μας ταπεινή προσφορά στην αποτίμηση του παρελθόντος. Γιατί λένε ότι όσο πιο πίσω πάμε στο παρελθόν, τόσο πιο μακριά στο μέλλον μπορούμε να φτάσουμε. Και εμείς εδώ πάμε πίσω για να συναντήσουμε τους προγόνους μας που κόντρα στις πιθανότητες αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αρετή. Εκείνους που παρέμειναν πιστοί στην επιταγή της συνείδησής τους. Εκείνους που δεν παρέωσαν και δεν παραδόθηκαν έναντι οποιοδήποτε τμήματος. Εκείνους που δεν γονάτισαν παρά μόνο μπροστά στους νεκρούς τους. Όμως, κυρίες και κύριοι, όσο πίσω και δεν πάμε,
Και όσες τιμές και αν θέλουμε να αποδώσουμε στο τέλος της ημέρας, καταλαβαίνουμε ότι η μνήμη τους δεν συμβιβάζεται με πανηγυρικούς. Δεν βολεύεται με λόγια μεγάλα. Δεν περιμένει από εμάς άλλωστε την αναγνώριση. Περιμένει να παραδειγματιστούμε και να κρατήσουμε ζωντανά όλα όσα οι προστάλληδες της Επανάστασης έκτισαν. Περιμένει να αποκαταστήσουμε την πληρωμένη περηφάνεια της χώρας μας. Περιμένει να απομακρύνουμε την πατρίδα μας από το χείλος του βελμού. Περιμένει να κάνουμε και εμείς την υπέρβαση να αλλάξουμε το δού της ιστορίας που κάποιοι άλλοι θέλουν να γράψουν για εμάς. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στο παρελθόν μας. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στο μέλλον. Σήμερα, λοιπόν, ας δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Όχι μόνο τον αγώνα της επιβίωσης. Αυτό το κάνουμε όλοι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Μάθαμε να παλεύουμε τόσα χρόνια άλλωστε για την οικογένειά μας, τη δουλειά μας, την καθημερινότητα. Και ναι, είναι δύσκολο. Αλλά πιο δύσκολο ακόμη είναι να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Να παλέψουμε για το μεγαλύτερο, για το περισσότερο, για το ιδανικό. Όλοι μαζί να παλέψουμε για το εμείς και όχι για το εγώ. Για τη χώρα και όχι για το σπίτι μας. Για το αύριο και όχι για το τώρα. Να υπερβούμε το εύκολο και αβίαστο όχι και να παλέψουμε για το δύσκολο ναι. Το ναι στη συνύπαρξη, τη συνεργασία, τη συμφιλίωση και τη συναδέλφωση. Το ναι στην ομόνοια και την ενότητα. Λέξεις χιλιοειπωμένες, το ξέρω, που κινδυνεύουν να χάσουν το νόημά τους. Στο χέρι μας είναι να δώσουμε και πάλι νόημα. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα που δεν φοβόμαστε την βροχή, γιατί είμαστε ήδη δρεμένοι. Τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, με τις κοινωνίες να αμφισβητούν και να προσφερούν με βοβούς ρυθμούς την πολιτική και τους πολιτικούς. Τώρα που ο κόσμος μπορεί να αλλάξει από κάτω προς τα πάνω. Να αλλάξει από όλους εμάς και όχι από τους λίγους. Τώρα έφτασε η ώρα να ξεπεράσουμε πεπερασμένες νοοτροπίες και παροχημένες αντιλήψεις. Να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σε αυτούς που θέλουν να συμβιβαζόμαστε με το φτωχό, το λίγο, το μέτριο. Γιατί αν ένα πράγμα έχει αποδείξει διαχρονικά αυτός ο λαός, είναι πως μας επνέει το μεγάλο. Αυτό το μεγάλο που σήμερα όλοι αναζητούμε, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι βρίσκεται κρυμμένο μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τον Τουρκοφάνου σας και με τους Τσαβελαίους, με τους Γρισιώτας, τους Ταγκλείς και τους Λαμπρούς Γρυβαίους, τα διψασμένα όπλα μου απάσατε και τότε με κείνα τραύμα έσχατον εις τους τυράννους τότε. Αθανασία Σύλλε, Θεέ Χρυσανατέλων, εις των αιώνων το παρόν, το παρελθόν και μέλλον, δώσεν το μέσο των νεφρών, ως της αρχής η πύλη, η δόξα της πατρίδος μας γελώσα να αναδείλει, εις των λαών του Άρεως και της Ελευθερίας. Και εμπνευσμένη, πάριστρη, μαρχαίας μου συσχύλη, η Ευφραδής Γενάδη, η Δούκε, η Μενθύλη, ας αναλύουν άτρομοι τους λόγους των Πλατών, τη λύσαν των τιμοσθενών, τα στράξει των χειμών και με βροντόδι κεραυνών εκφράσεων πυρήνων. Ας ανοιχτούν το φρόνημα των μαθητών Ελλήνων. Αυτά, Θεέ μου, ας ειδώ, πριν εις τον τάφον κλείνω. Και τότε, αλλά σήμερον θυσία θένα γίνω, θα πέσω φλόγας και βροντάς και τρικυμίας χήνων και την βαρία πλάστιγκα τη συμμαρμένη κλίμα. Εδώ, στο Κεφαλόβρεσο, στις 8 Αυγούστου του 1823, 4 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, το λιοντάρι της Σιτήρου Μάρκος Μότσαρης πέφτει νεκρό από τουρκικό βόλιο. Η μάχη του Κεφαλόβρεσου στο Καρτεμίσι ήταν επιτυχής. Η επιτυχία της όμως επισκιάστηκε από το θάνατο του γενναίου
χρόνια και μεγαλόψυχου Μάρκου Μπότσαρη. Είμαστε στα 1823, δύο μόλις χρόνια μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Στα μέσα του καλοκαιριού, τρεις στρατιές Τούρκων υπό τους Κόντρα Πασά, ο Μέρ Βιόνι και Τζελαλεδίν Μπέι, ξεκινούν παράλληλη κάθοδο προς το Μεσολόγιο. Στρατοπεδεύουν στο κεφαλό σου, με σκοπό, αφού ξεκουραστούν στο δροσερό Καρπενήσι, να ξεκινούν μέσα από την ποταμιά και τις κλεισούρες των βουνών στο Μεσολόγιο. Εναντίον τους ετοιμάζει επίθεση ο Μάρκος Μπότσαρης μαζί με άλλους καπεταναίους. Έτσι, φτάνουμε στο βράδυ 8 προς 9 Αυγούστου 1823. Ο Μάρκος έξυπνα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η ενδυμασία των Τουρκαλβανών είναι πανομοιότυπη με τη φουστανέλα των Ελλήνων και την ίδια γλώσσα που είναι η αρβανίτικη. Για την αναμεταξύ τους αναγνώριση, φοράνε μαύρα μαντήλια στο κεφάλι, έχουν ανοιχτές τις πουκαμίσες και ανασκουμπώνουν τα μανίκια τους. Ακόμη, για την αποφυγή σύγχυσης, οι σουλιώτες χρησιμοποιούν το σύνθημα «Τσίλι γιατί» και ως παρασύνθημα του χέφου. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι έχει ρουφάξει στα σύννεφα και έτσι η νυχτιά είναι ιδανική για τον ευνηδιασμό. Εισβάλλουν στο κέντρο του στρατοπέδου, χωρίς να τους πάρουν είδηση ευθύ, αφού οι περισσότεροι κοιμούνται, ενώ οι υπόλοιποι, αμέριμνοι από την ήσυχη νύχτα του Αυγούστου, δεν υποψιάζονται το κακό που τους περιμένει. Ξάφνου, τη γαλήνη της νυχτιάς την αναστατώνει η σάλπικα της επίθεσης. Έτσι, 5 ώρες μετά το βασίλεμα του ήλιου, ο Μάρκος Μπότσαρης, μαζί με 350 παροτοκαπνισμένους σουλιώτες, ανάμεσά τους και 20 Βρετάνες, εισβάλλουν στο στρατόπεδο των Τούρκων. Το κεφαλόβρισο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μετατρέπεται σε ένα απέραντο σφαγείο ανθρώπων. Οι σουλιώτες, αλλαλάζοντας, ρίχνονται στον εχθρό. Σαν τα ξωτικά της νύχτας, διαβαίνουν ανάμεσά τους, μιλώντας φωνακτά αρβανίτικα, βρίζοντας τάχα τους αρχηγούς τους. Μέσα από τις φορεσιές τους, σιγά σιγά, φανερώνονται τα στραφτερά για τα γάνια τους, που μέσα σε λίγα λεπτά δεν γυαλίζουν πια από το φεγγαρόφωτο της νύχτας, αλλά από το αίμα των τρομοκρατημένων του Καλβανών. Μεγάλος είναι ο πανικός και η σύγχυση που επικρατεί στους Τουρκαλβανούς. Δεν ξέρουν από ποιον να φυλαχτούν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Μάρκος, με το βλέμμα του αετού που αναζητεί το θύραμά του, δεν χορταίνει τον πανικό που έσπηρε και με το αιματοβαμμένο σπαθί του στο χέρι ψάχνει και αξιωματούχους προσφαγή. Στην προσπάθειά του αυτή, τραυματίζεται κοντά στα σχένια, από βόλη, αλλά αδιαφορεί και απτόητος συνεχίζει. Σώνει και καλά, ψάχνει να βρει το θύμα. Ξάφνου, βρίσκεται στο κουλούρι του Καραγιάννη, που πίστεψε ότι υπήρχαν αξιωματικοί και γεμάτος πάθος ορμά στο μαντρότυπο. Όμως, ένα εχθρικό βόλι τον βρίσκει πάνω από το δεξί του μάτι. Έγινε, γονάτισε, έπεσε καταγής. Ο μέγας πολέμαρχος Μάρκος Μπότσαρης τίθεται νεκρός. Ο Θανάσης Τούσιας Μπότσαρης, ο ξάδελφος του Μάρκου, βλέποντας τον πεσμένο στο χώμα, τον αρπάζει και με γρήγορες κινήσεις εγκαταλείπει το διαλυμένο πλέον στρατόπεδο. Έλα θάνατε στην ηφική καμάρα. Έλα στην καμάρα της μάνας, όταν νιώθει πρώτη φορά την ανάσα του πρώτου της παιδιού. Έλα, όταν οι ιερές σφραγίδες σπάνε και απλώνεται η πανούκλα και πολλοί άνθρωποι πόλεις κλαίνε στο χτύπημά της. Έλα στην απεχθή μορφή της αποσύνθεσης, της σεισμικής δόνησης, της ωκεάνιας καταιγίδας. Έλα, όταν η καρδιά χτυπά δυνατά και ζεστά στα συμπόσια, με το τραγούδι, το χορό και το κρασί. Γιατί είσαι φοβερός, θάνατε. Το δάκρυ, το βογγητό, η πένθυμη καμπάνα, το πέπλο, το φέρετρο και όλα όσα με αγωνία γνωρίζουμε ή ονειρευόμαστε ή φοβόμαστε, είναι δικά σου. Αλλά για τον ήρωα, όταν το σπαθί του έχει κερδίσει τη μάχη για την ελευθερία, η φωνή σου ακούγεται σαν προφητεία
και στο υπόγοφο άκουσμά της Αττικούν οι ευχαριστίες μύριων μελλοντικών γενεών. Το σύνθημα της αποχώρησης σηματοδοτεί το τέλος της μάχης. Οι πρώτες αχτίδες του ήλιου διαπερνούν τον αχνό της πρωινής υγρασίας, ανακατεμένων με εκείνον του καμένου παρουτιού και του αίματος που ακνίζει. Οι σουλιώτες αποχωρούν, χωρίς τον κίνδυνο να τους ακολουθήσει κανείς, φορτωμένοι με λάφυρα, όπλα, άλογα και σέροντας εχμάλωτο τον Άγο Βασιάρη, διοικητή του στρατοπέδου. Οι σύντροφοι του Μάρκου Μπότσαρη τον τοποθετούν όρθιο πάνω στο άλογο του σαν να ύπευε, στηρίζουν το κεφάλι του σε μία φούρκα για να τον μεταφέρουν στο Μεσολόγγι, όπου θα γίνει η κηδεία του μέσα σε κλίμα γενικού πένθους. Περνώντας τον νεκρό ήρωα από τον Κρουσό, κάθονται να ξαποστάσουν. Ο άρρωστος Καραϊσκάκης, που ανάρωνε στο μοναστήρι του Κρουσού, παίρνει η είδηση τη μεγάλη απώλεια και βγαίνει στεγνάμενος από το μοναστήρι.
γονατίσει και προσκυνά το άψυχο κορμί του Μάρκ. Με το θάνατο του Μάρκ Μπότσαρη, η χαρά της νίκης μετατρέπεται σε οδύνη. Η είδηση του χαμού του ακούγεται σαν στρίγγλα και σχίζει βουνά και λαγκάδες, σέρνοντας μυρολόγια σε όλη την επαναστατημένη Ελλάδα. Τεράστια όμως είναι και η συγκίνηση που προκάλεσε στους αλληλέγγυους προς την Επανάσταση Ευρωπαίους ο θάνατος του Λεοντόκαρδου Σουλιώτη. Εδώ, στο Κεφαλόβρισο, ο Μάρκος Μπότσαρης διάβηκε την πύλη της αιωνιότητας. Μπότσαρη, με τους χελιοτραγουδισμένους γενναίους που γέννησε η Ελλάδα στα χρόνια της δόξας της, ξεκουράσου. Δεν υπάρχει πιο περήφανος τάφος, ούτε στο αποκορύφωμα της δόξας της. Δεν φόρεσε πένθυμο φόρεμα για σένα, ούτε πρόσταξε τη σκοτεινή νεκροφόρα να στολιστεί. Σαν κλαδί κομμένο από το χωρίς φύλλα δέντρο του θανάτου. Με τη θλίψη στην ποπή και την επίδειξη, την άκαρδη πολυτέλεια του τάφου. Αλλά σε θυμάται ως έναν πολύ αγαπημένο που μίσεψε για λίγο καιρό. Για σένα, η λύρα του ποιητή της είναι στεφανωμένη. Το μάρμαρό της λαξεύτηκε. Η μουσική της γεμίζει τον αέρα. Για σένα χτυπά τις καμπάνες στο γυναθείο. Για σένα τα νεογέννητα ψελίζουν τα πρώτα τους λόγια. Για σένα κάνει την βραδινή της προσευχή. Σε ανάκριτο παλατιού και σε κρεβάτι καλύβας. Κάθε στρατιώτης της που πολεμάει τον νεφρό. Δίνει για χάρη το θανατηφόρο πλήγμα. Η αραγωνιαστικιά του όταν φοβάται γι' αυτόν τη χαρά της νιώτης. Σκέφτεται τη μοίρα σου και πάβει τα δάκρυά της. Και εκείνη, η μητέρα των αγοριών σου, αν και στα μάτια της, στα μαραμένα μάγουλά της, διαβάζεται η θλίψη, η μνήμη της χαμένης χαράς της δεν πρόκειται να μιλήσει. Ούτε και η μάνα που σε γέννησε, κοντά στη μεσία τους σαν προσκύνημα. Θα μιλάνε για τη μοίρα σου χωρίς αναστεναγμό. Γιατί τώρα ανήκει στην ελευθερία και στη δόξα. Ένα από τα λίγα, τα αφάνατα ονόματα που δεν γεννήθηκαν για να πεθάνουν. Ο Μάρκος ήταν τρανός. Είχε μυαλό όσο κανείς άλλος. Ούτε το δάχτυλό του δεν φτάνουμε εμείς. Από τεσίρο αμάρκο, από τέτοιο βόλι, να πέθαινα κι εγώ. Thank you.
πρε το Μάρκο, ο Πάστη είναι για το μήνυμα απαλά, το χρυσόγειο.
Μα η καρδούλα στον τάφο του Μπότσαρη δεν γυρεύει τον ύπνο, ουδέ το όνειρο. Μελετάει τα λαμπρά παγκάρια και στην πλάκα του τάφου αλαθρόγητη για κοντή κρατώντας αγιώθερο γράφει απάνω στο μνήμα σου Μπότσαρη με μια λέξη τον ύπνο σου. Δώσα. Λόγω ενορίας Ερβικάνου Αγίου του Μάρκος Μπότσαρης. Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε με την παρουσία σας την εκδήλωση μνήμης του μεγάλου μας ήρωα Μάρκο Μπότσαρη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλό σας βράδυ.